κινητικότητα για το συλλαλητήριο και κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Βράζει όλη η Ελλάδα, βράζει η Βόρεια Ελλάδα. Όλες οι ετοιμασίες για την Κυριακή για την Αθήνα είναι στα σκαριά. Εκτός και αν κάνει το κόλπο Τσίπρας που λέγαμε και πάει και βγάλει Σάββατο να ψηφίσουν οι προδότες το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Εγώ νομίζω τότε ότι την Κυριακή το συλλαλητήριο δεν θα είναι τότε απλά συλλαλητήριο, δεν θα μείνει ούτε άνθρωπος στο σπίτι του, θα είναι όλοι στους δρόμους αν τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Το όνομά μας είναι αδιαπραγμάτευτο, κύριε Τσίπρα. Και να πούμε ότι αυτή τη φορά αυτό το συλλαλητήριο είναι υπό την αιγίδα και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και όλων των δημάρχων. Έχουν τη Λευτέρη Ζαβλιάρη, όμως να μπορείς στο ρεπορτάζ. Και 22 Λευτέρη Ζαβλιάρη, να μας τα πει ο Λευτέρης Ζαβλιάρης. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Λευτέρης Ζαβλιάρης. Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Σε ακούμε, Λευτέρη. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρασμό επικρατεί στην Βόρεια Ελλάδα αναφορικά με το επικείμενο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, κατά όπου χιλιάδες, εκατομμύρια ίσως Έλληνες θα διαδηλώσουν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ήδη από χθες ο Περιφερειάρχης, όπως άκουσα, ο Απόστολος Δηδικώστας πραγματοποιεί μια καμπάνια κατά της συμφωνίας των Πρεσπών υπέρ διατήρησης του ονόματος της Μακεδονίας για την Ελλάδα, για την Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, την Δυτική Μακεδονία, σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται καταγραφή πολιτών οι οποίοι θέλουν να μεταβούν στην Αθήνα για το επικείμενο συλλαλητήριο. Υπάρχουν λίστες στην σελίδα της Επιτροπής για το όνομα της Μακεδονίας στο Facebook, όπου μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει με την πόλη όπου κατοικεί και σε συνεννόηση με τους υπευθύνους να μπορέσει έτσι με ένα μικρό αντίτιμο να μεταβεί στην Αθήνα. Δήμαρχοι, όλοι οι δήμαρχοι, μητροπολίτες έχουν συνεδριάσει έτσι ώστε να υπάρξει μια απεργιακή κινητοποίηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ρεπορτάζ τρέχει, θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στην ημέρα, ίσως και αύριο να έχουμε περισσότερα. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή είμαι γραμματέας συντολογικού του ΛΑΟΣ, ναι, του μοναδικού πατριωτικού κόμματος που από το 8 έχει κάνει ήδη συγκεντρώσεις για το εθνικό ζήτημα της Μακεδονίας, η θέση λοιπόν του κόμματός μου μέσω του Προέδρου μας, τον Γιώργο του Καρατζαφέρη, ναι, είναι κανένα επιθετικός ή γεωγραφικός προσδιορισμός που να περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία. Δεν εχωρούμε ούτε εθνική ταυτότητα, ούτε γλώσσα με το όνομα Μακεδονία. Και όταν με το καλό θα έρθουμε στη Βουλή, γιατί θα έρθουμε, αυτό λέω σε όλους τους εθνομηδενιστές προδότες εφιάλτες, θα κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία, να το ξέρουν αυτό, που θα περιλαμβάνει και ειδικά δικαστήρια για το εθνικό αυτό μειοδοτικό θέμα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα.